Εξιχνιάστηκαν ύστερα από εντελεχείς έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και μία απόπειρα που διαπράχθηκαν το τελευταίο δίμηνο στην Αλεξανδρούπολη. Πιο συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 40χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, απάτης και απόπειρας απάτης. Ειδικότερα, προηγήθηκαν κάποιες καταγγελίες περιστατικών εξαπάτησης ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη και ακολούθησαν αστυνομικές έρευνες, από τις οποίες προέκυψε ότι ο 40χρονος, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ, μετέβαινε στα σπίτια των ηλικιωμένων και χρησιμοποιώντας διάφορες προφάσεις, κατάφερε να μπει στο εσωτερικό των σπιτιών και να αποσπάσει χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να γίνει πιο πιστικός, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με συνεργό του, ο οποίος μιλούσε με τα θύματα, προσποιούμενος είτε συγγενικό τους πρόσωπο, είτε τον προϊστάμενο του 40χρονου. Με τον συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ο 40χρονος κατάφερε να εξαπατήσει 4 ηλικιωμένες από 80 ετών έως και 93, αποσπώντας από αυτές συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.400 ευρώ, χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά τιμαλφή, ενώ σε άλλη μια περίπτωση οι απατηλές προθέσεις του έγιναν αντιληπτές από μια 84χρονη και διέφυγε χωρίς να αφαιρέσει οτιδήποτε. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή των Λουτρών Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών 20χρονος αλλοδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 9 μη νόμιμους μετανάστες. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ακινητοποιημένο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ κοντά στα αυτό βρέθηκαν ο 20χρονος και 9 μη νόμιμοι μετανάστες. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος ως συνοδηγός του οχήματος μαζί με τον οδηγό του, ο οποίος αναζητείται, επιβαίνοντας στο παραπάνω όχημα, προωθούσαν παράνομα στην ενδοχώρα τους 9 μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους αποβίβασαν στο σημείο λόγω μηχανικής βλάβης του οχήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας σε βάρος ενός 20χρονου, διότι όπως προέκυψε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης προξένησε πυρκαγιά σε 2 κάδους απορριμμάτων με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή αυτών, καθώς και προκάλεσε φθορές και σε ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο δίπλα στους κάδους. Ο 23χρονος θα οδηγηθεί αρμοδίως.